λειτουργική συνάξη, την πανίερον μνήμη του ανιδρυτού και προστάτου της περιποίησης του Ιεράς Ταύτης Μονής, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Φωτίου του Πάνη. Υποδεχόμεθα πάντα σημάς εν χαρά και αγαλιάσει εις των ιερών και ιστορικών τούτων χώρων και σας ευχαριστούμε δια την συμμετοχή σας εις την εόρτιον σύναξη. Από του 9ου αιώνος δοξάζεται εντάφθα το υπερουράνιον όνομα του Κυρίου εν οδές πνευματικές, εν προσευχή και ασκήση, επελπίδη ζωής αιωνίου. Μεσούντος δε του 19ου αιώνος προσετέθησαν εις την μοναστική αδελφότητα οι ιεροσπουδαστέ και οι σοφοί διδάσκαλοι αυτών, καταστάντες συνεχιστέ, εκφραστέ και κήρυκες του πνεύματος της χάλκης, του φωτίζοντος έκτοτε πάσαν την οικουμένη. Η Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, κατά τα 127 έτη της λειτουργίας της, εχαρίσατο εις την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν και εις την Παγκόσμιον Ορθοδοξίαν, υπέρ 900 αποφύτους, οι οποίοι έδωκαν μεταφωσιώσεως και αυτοθυσίας την καλήν μαρτυρίαν της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης, εις την θυσιαστικήν αυτών διακονίαν της Εκκλησίας και του γένους, δοξάσαντες πανταχού και πανταχώς το όνομα του Κυρίου. Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης ή το Σάρξ εκ της Σαρκός του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εξέφραζεν αυθεντικός το πνεύμα της αμετακινήτου πιστότητος στην παράδοση και συγχρόνως του αδιαπτώτου ενδιαφέροντος δια των άνθρωπων και των κόσμων του. Αυτό το πνεύμα εδιδάχθημεν οι ομογάλακτοι αδελφοί, αυτό εβιώσαμεν εις την λειτουργική ζωή και εις την κοινοβιακή καθημερινότητα. Οικούομεν εκ των καθηγητών μας ότι είναι αδιανόητον ο θεολόγος να αδιαφορεί δια την παιδεία και των πολιτισμών. Μας υπενθύμιζαν τους τρεις ιεράρχας, τους αγαπήσαντας μεγάλος τα ελληνικά γράμματα, τους άκρους περί παιδείαν παντίαν και την έξοχον προσφοράντων εις την εκκλησίαν και την κοινωνίαν. Ανεφέροντο επίσης συχνότατα εις τον Μέγαν Φώτιον, ο οποίος υπήρξε γιγαντιαία μορφή της ιστορίας των ελληνικών γραμμάτων, πολυτάλαντος και πολυίστορ, καθηγητής και εκφραστής της δόξης του Βυζαντίου δια των οραμάτων και των έργων του, χαρισματικός εκκλησιαστικός ηγέτης, βαθιστόχαστος θεολόγος και ανυποχώρητος πρόμαχος της Ορθοδοξίας. Και σήμερον εμπνεόμεθα από τους μεγάλους πατέρας οι οποίοι εθεολόγησαν εν διαλόγο με τα σημεία των καιρών. Οι καιροί αλλάζουν, όμως η αποστολή της Εκκλησίας του Χριστού παραμένει αμετακίνητος και αναλύωτος, ούσα οικοδομημένη επί την πέτρα. Εις την εποχή του, ο Χαλκέντερος Πατριάρχης Φώτιος είχε να αντιμετωπίσει ποικίλας αμφισβητήσεις και πειρασμούς και έδωκε την εκκλησιαστικήν αυτού μαρτυρίαν δια την αλήθεια της πίστεως και δια την κανονική τάξη και τα δίκαια του οικουμενικού θρόνου με σθένος και αποφασιστικότητα. Ίσχυον δι' αυτόν και δια τους αγώνας του τα αυτά εκκλησιολογικά και κανονικά κριτήρια τα οποία και σήμερον καθορίζουν και κατευθύνουν την δράση και τας πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εν ονόματι των αρχών, επί τη βάση των οποίων ο Πατριάρχης Φώτιος επευλόγησε την μετάβαση των λογίων Θεσσαλονικαίων αυταδέλφων Κυρίλου και Μεθοδίου κατά το έτος 862 εις την Μοραβίαν,
οι οποίοι μετέδωκαν την Ορθόδοξον πίστην εις τους Σλάβους και έδια της εμμονίστων εις την χρήσην της τοπικής γλώσσης, ανέδειξαν το μεγαλείον και το οικουμενικό πνεύμα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εν ονόματι λέγομεν αυτών των αρχών, και σήμερον ο Αποστολικός Θρόνος της Κωνσταντινουπόλεως εκφράζει την οικουμενική του ευθύνη και την σημασία του σεβασμού της κανονικής δομής και τάξεως εν τη Ορθοδόξο Εκκλησία δια της χορηγήσεως αυτοκεφαλίας εις των χυμαζόμενων εκκλησιαστικός ευσεβή ουκρανικών λαών. Το κίνητρον εις τας παρεμβάσεις του Οικουμενικού Θρόνου δεν υπήρξε ποτέ η επίδειξη ισχύως, άλλο ότι μας κατηγορούν ότι έχουμε παπικά στάσεις, αλλά η οικοδομή του σώματος του Χριστού, η ενότηση της Ορθοδοξίας και το ποιμαντικόν ενδιαφέρον δια των λαών του Θεού. Ο καλός αγών του Ιερού Φωτίου εδικαιώθη. Ευλόγησε ο Θεός τα έργα του και την εν Κωνσταντινουπόλη Μεγάλην Σύνοδον του 879-880, η οποία παραμένει στην συνείδηση της Εκκλησίας ως η 8η Οικουμενική Σύνοδος. Με αυτήν συνδέονται και πολλέ θετικέ προσδοκίε εις τον εν εξελίξη θεολογικών διάλογων της Ορθοδόξου μετά της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Και εμείς σήμερον εμπνεώμεθα από την πιστότητα εις τα πατρώα δόγματα, από την αγωνιστικότητα, την ζέσιν και των ένθεων ζήλων του Φωτίου του Μεγάλου, του γνησίου εκφραστού της Ορθοδόξου ημών παραδόσεως, αυτήν την τιμιωτάτην παρακαταθήκην των λόγων του Σταυρού και των φεδρών της Αναστάσεως κήρυγμα, την ιεράν ξυνορίδα, την συγκροτούσαν τον πυρήνα του χριστιανικού Ευαγγελίου, φυλάσσομεν ακίμητη εν φαναρίο ως κόριν οφθαλμού. Από αυτήν την παράδοση της αληθείας ενεπνεύστηκε ο μακαριστός προκάτοχός μας, Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός ο Τέταρτος, εκεί επάνω εις το κέντρο. Δια την ίδρυση το έτος 1844 της Θεολογικής Σχολής και την εγκατάστασή της εις την Παλέφατον Ιεράν Μονήν της Αγίας Τριάδος Χάλκης, εδώ, επί του Λόφου της Ελπίδος. Αυτό το πνεύμα διεφύλαξε η σχολή κατά τας τέσσερας περιόδους λειτουργίας της, διασώζει δε μέχρι σήμερον με κλειστόν το θεολογικό τμήμα ως κέντρον ποικίλων δράσεων, διεθνών συνεδρίων, πνευματικών συναντήσεων και ως τόπος προσευχής και περισυλλογής. Όλα αυτά επληθύνθησαν κατά την τελευταία επταετίαν επί ηγουμενίας του ιερωτάτου αδελφού Αγίου Προύσης κυρίου Ελπιδοφόρου, ο οποίος χωρίς να έχει φοιτήσει εις την σχολή της Χάλκης, ανεδείχθη γνήσιος Χαλκίτης, ηγάπησε την μονήν της Αγίας Τριάδος, ενεστερνίστη το πνεύμα της Χάλκης, ίδρυσε μοναστικήν αδελφότητα, ίνιξε την Χαλκίτιδα μονήν και σχολήν εις την οικουμένην, με παραδοσιακότητα και ανοιχτοσύνη, με οράματα και πολλάς πρωτοβουλίας, πάντοτε εναγαστή συνεργασία μετά της εφορίας της μονής. Τον συγχαίρομεν και επευλογούμεν τα έργα του, με τελευταίων μεταξύ αυτών την αγιογράφηση της τραπέζης της μονής, την οποία θα ειδούμε εντός ολίγου. Εκφράζομεν επίσης την πατριαρχική ημών ευαρέσκειαν προς την εφορία της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος Χάλκης, με πρόεδρον τον ιερότο των αδελφών Άγιων Δέρκων Κύριων Απόστολων, δια την ανίστακτον μέρημναν και δια την προσφοράν της προς το πανίερον τούτο καθίδρυμα της Μητρός Εκκλησίας. Δοξολογούμεν αδιαλείπτος των φιλάνθρωπων Θεών, διόσα επεδαψίλευσεν εις την Εκκλησία και το γένος. Τον οικετεύομεν ημίς οι ζώντες, ομού μετά των ψυχών,
των μακαριστών Χαλκιτών, Ομογαλάκτων, να ευδοκίσει να ζήσομεν το ποθινόν ήμαρ της επαναλειτουργίας της σχολής, του θεολογικού βραχίωνος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίον επί σχεδόν 48 έτη στερείται των ευχήμων καρπών του πνευματικού τούτου φυτωρίου. Αγαπητοί παρόντες, εκ δεξιών και εξ ευωνίμων, δια το φανάριον και δια την Χάλκιν, αποτελεί μεγάλη τιμήν και χαράν να φιλοξενούν εντάφθα κατά την εύσημον ταύτην ημέραν και ώραν των εξοχότατων πρωθυπουργών της Ελλάδος, κύριον Αλέξην Τσίπραν, επισκεπτόμενον επισήμως από χθες την Τουρκία, ημάς εξοχότατε. Η παρουσία σας, κύριε Πρωθυπουργέ, εν το μέσο ημών, εδώ εις τους υγειασμένους χώρους της θεολογικής μας σχολής, έχει υψηλών συμβολισμών. Όχι διότι το θέμα της αναστολής της λειτουργίας της προημίσεως περίπου αιώνος και της έκτοτε επιδιωκωμένης παντιοτρόπος επαναλειτουργίας της αποτελεί θέμα διμερές μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, αλλά διότι πολύ γενικότερον εμπίπτει εις τα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου και δι' της θρησκευτικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευρύτερων. Και η Ελλάς, ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογενείας, κείδεται της τηρήσεως των αξιών και των αρχών αυτών, διό και πάντοτε υπεστήριξε την άρσην της εις βάρος της σχολής μας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου γενωμένης εμπροκειμένου αδικίας. Ευχαριστούμε για την θετικήν αυτήν προσέγγιση σας, εξοχότατε, και ευχόμεθα μαζί σας να μην βραδύνει περισσότερον η μεγάλη και επιφανής ημέρα που το κέντρο τούτο των θεολογικών μας γραμμάτων θα ανοίξει και πάλι τα σπήλα του επί το κοινό αγαθό. Η Ορθοδοξία και γενικότερον ο κόσμος χρειάζονται φωτισμένους θρησκευτικούς λειτουργούς, χωρίς παροπίδας, χωρίς φονταμενταλισμούς, χωρίς μυσαλλοδοξίας, ανθρώπους του διαλόγου και της αγάπης, που θα κτίζουν γεφύρας και όχι τύχη, που θα ενώνουν τους ανθρώπους και τους λαούς, όπως αυτούς που ανέκαθεν κατήρτιζεν η περίπιστος αυτή και περιώνυμος σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εξοχότατε, αν επιτρέπετε να πω και φίλτατε, η παρουσία σας πλησίων μας χαροποιεί τα μέγιστα όλην την περί την Μητέρα Εκκλησίαν εντάφθα πολύπαθων ομογένεια, η οποία αισθάνεται το στοργικό ενδιαφέρον σας δι' αυτήν και τα κατ' αυτήν και σας ευγνωμονεί διαστόματος της ημετέρας μετριότητος και εκφράζει την βεβαιότητα, όπως και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, ότι και στο μέλλον η έντιμος ελληνική πολιτεία θα εξακολουθήσει να ενδιαφέρεται ζωηρός δια το εντιβασιλίδι των πόλεων μικρών Λίμα, που ενσαρκώνει, εκφράζει και διαιωνίζει μιαν μεγάλην, μακράν, τετιμημένην και ιεράν παρουσίαν και παράδοσιν της πίστεως και του γένους μας. Καλώς ήλθετε εν το μέσο ημών, σεις και η εκλεκτή και αγαπητή συνοδεία σας. Σας ευχόμεθα, κύριε Πρωθυπουργέ, να έχετε καλήν υγείαν και η κόπη σας δια το καλόν του προσφυλούς ελληνικού λαού να στέφονται πάντοτε από επιτυχίας. Σας ευχαριστούμε δια την παρουσία σας και δια την προσοχή σας. Δόξα ειν πετσόν δεύλη προστομούς Ιβραήμ καλέν δε εφέντη. Βεδίερ
Ακούσαμε την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο οποίος μίλησε για αδικία και την ανάγκη επαναλειτουργίας της θεολογίας.